σας. Σημερινό βίντεο μέσα στη καραντίνα. Τι έχω στη βεράντα. Και ορχιδέες μου, είναι τέλος του μήνα. Και όπως πάντα, δείχνουμε τι ανθίζει, τι αναπτύσσεται, τι χαλάει. Τι να κάνουμε. Φυτά είναι ζωντανά και αρρωσταίνουν και αυτά. Θα ξεκινήσω από τη ροδεκινιά μου. Πινευόμουν και την έφαγε με λίγρα. Δηλαδή ήταν τόσο γρήγορα, κοιτούσα σήμερα ήταν καλά, την άλλη μέρα ήταν γεμάτη με λίγρα. Τώρα θα δούμε, θα έχω κανένα ροδάκινο ή όχι. Βέβαια την ψέκασα με σαπούνι, επειδή έχω ψαράκια και δεν θέλω να ψεκάσω με χημικά. Αν και σύντομα μπορεί να μην έχω και χημικά, θα τελειώσουν. Τι να κάνουμε. Είναι μια ώρα ηλιοστή μέρα. Ήρυνα η δρόβια βγάζει αμφοφόρα. Έχουμε κηδονιά γεμάτη λουλούδια και μπουμπούκια. Ανοίγει σχεδόν όλα. Θέλω να πω ότι φέτος καθυστέρησαν και τα δέντρα και τα λουλούδια και βουλβί. Δεν είχαν ανθίσει στην ώρα τους. Καθυστέρησαν πάρα πολύ. Μάλλον καιρός δεν ήταν κατάλληλος. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα φυτά μου από τη βεράντα. Και μία ευχή, καθίστε όλοι στα σπίτια. Πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Και η δουνιά είναι πάρα πολύ όμορφη. Αν και δεν μου αρέσει η μυρωδιά της. Πάρα πολύ όμορφη. Εδώ είναι η Ιαπωνικό σεντάμι. Το άλλαξα θέση και από ό,τι βλέπω πάει πολύ καλά. Άρχισε και βγάζει και λουλούδια. Εδώ είναι η ηλιά. Αρχίζει βγάζει μπουμπούκια και βλαστάρια. Όπως βλέπετε έχουμε και μύγα μεγάλη. Και αυτή είναι εδώ η μικρή ηλιά. Επίσης ξεκίνησε. Εδώ έχω ακόμα ένα Ιαπωνικό σεντάμι. Ελπίζω να ακούγουμε καλά. Και σε αυτό εδώ το άτσαρ άλλαξε τη θέση. Έχει κάτω μόσκαρη, όπως βλέπετε. Και έβγαλε και αυτός λουλούδια. Ορίστε. Φαίνεται πολύ καλύτερα εδώ. Το είχα στο τοίχο. Έχω, με ρωτούσαν για κλεματίδες, πάνε πάρα πολύ καλά. Τους άλλαξα θέση και σε αυτούς, ορίστε πάει βόλτα. Και εδώ ο δεύτερος. Εδώ έχουμε κάποια παχύφυτα που αρχίζουν και βγάζουν αμφοφόρα. Πολύ όμορφος. Αυτό το άτσαρ πολύ όμορφο. Φανταστικά φύλλα. Από το τζάμι δείχνω, δεν θέλω να το γυρίζω. Είναι μίνι αντένιο, μπορεί να είναι και αυτό το αρνάκι λεγόμενο, γιατί μπορεί να μπερδεύτηκαν τα σπόρια. Πρώτη φορά θα μου ανθίσει, είναι σπορόφυτο δικό μου. Μου είχα στείλει από τη Μόσχα σπόρια. 3 χρόνια έκλεισε και με σπάει τα νεύρα. Έχει τώρα κάποιες εβδομάδες που είναι έτσι. Και εδώ είναι ζούγκλα. Γύρισα τα ανθούρια με το φωντωτό μέρος προς το τοίχο γιατί κάλυπταν τα πάντα. Εδώ δεν είναι ορχιδέες, είναι ορνηθόγαλα και καλανχόε, αλλά πάλι συμπαθητικά. Και για τους λάτρες του είδους νεπενθές μεγαλώνουν. Εκεί λίγο στην άκρη είναι μεντενίλα, όπως βλέπετε. Αχ, παρά λίγο να ξεχάσω, μεγαλώνουμε. Και τελευταία αμφοφορία, αυτό είναι Porphyropedilum
Βάινι κολόρ, μάουντε. Έχω πολλά βίντεο γι' αυτό. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει. Δεν μπορώ να το βγάλω από εκεί που είναι. Είναι πολύ ψηλά. Και αμφιφόρος είναι πολύ ψηλός. Πρέπει να είναι 70 πόντους αν όχι παραπάνω. Και φοβάμαι να βγάλω με σπάσω τίποτα. Γι' αυτό όποιος θέλει να το δει από κοντά μπορείτε να δείτε άλλα βίντεο. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν αμφιφορία της καραντίνας.